Θα δούμε κύριος Μαυρογιάννης, γιατί ήρθε να ταράξει τα νερά με ένα άλλο θέμα τώρα. Κύριε Φιλοθέου, καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητή Κατερίνα. Καλημέρα. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μας πείτε. Σας πω. Γιατί ο κύριος Μαυρογιάννης θέλησε ουσιαστικά να δημοσιοποιήσει κιόλας, αν θέλετε, το γεγονός ότι θα πάει στην αρχή κατά της διαφθοράς, για να πει ότι κάτι του πάει στραβά βάσει των όσων διάβασε σε ένα βιβλίο. Διότι, αγαπητή Κατερίνα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Διαπιστώναμε ότι υπήρχε μια πολύ περίεργη ένοχη σιωπή. Από ποιους? Από όλους. Γιατί ένα βιβλίο γράφτηκε. Από όλους. Από όλους. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε. Ένα, δύο, τρία, πριν, πριν ένα μήνα. Ναι, ναι. Παρουσιάστηκε σε μια εκδήλωση και συζητείτο σε πηγαδάκια, συζητείτο ανάμεσα σε αυτούς που το διάβαζα, συζητείτο ανάμεσα σε πολιτικούς, συζητείτο ανάμεσα σε δημοσιογράφους και πολιτικούς, αλλά δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη, αν θέλεις έτσι λίγο, αντίδραση. Ο κύριος Μαυρογιάννης είχε την προσδοκία και το είχαμε συζητήσει ότι οι θεσμοί ανεξάρτητοι, αυτοί που έχουν την ευθύνη της διερεύνησης κάποιων ισχυρισμών, θα ενεργοποιούν το. Δεν ενεργοποιήθηκε κανείς. Μα δεν ήταν, δεν ήταν καταγγελία. Ήταν πω, ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε. Ένα βιβλίο το οποίο όμως μέσα, αγαπητή Κατερίνα, ναι, μιλάμε στοιχεία, ναι, ναι, και με τεκμήρια για συγκεκριμένες πράξεις που οι νομικοί, ναι, που το έχουν διαβάσει, ανάμεσα σε αυτούς νομικούς είναι και ο κ. Μαυρογιάννης. Ναι. Για να μην το ξεχνάμε και αυτό. Αλλά και άλλοι νομικοί, αλλά και εγώ που δεν είμαι νομικός, μιλάμε μέσα για... Ναι, 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 καταλαβαίνω. Για όλοι μας όσοι το διαβάσουμε. Είτε, ναι, διαφθοράς, είτε διαπλοκής, είτε σύγκρουσης συμφέροντος, είτε δεκασμού, είτε δωροδοκίας, είτε δωροληψίας. Και σε κάποια σημεία υπάρχει και αναφορά σε στοιχεία από φακέλους στο εξωτερικό, σε τρίτες χώρες. Οπότε, βλέποντας ότι κανείς δεν αντιδρά, ο κύριος Μαυρογιάννης, ο οποίος μιλάει για το θέμα της κάθαρσης, της λογοδοσίας, της διαφάνειας, ναι, ναι, της χρηστής δίκησης, έκρινε ότι πρέπει να στείλει μια επιστολή στην αρχή, στην ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς, ναι, αυτή την αρχή που ακριβώς δημιουργήθηκε για αυτό τον λόγο. Περιμένετε να της δώσουν πρώτα κανονισμούς, ναι, να λειτουργήσει αυτό, οι άνθρωποι. Αυτό, έτσι, την Παρασκευή. Καλά, περιμένετε, γιατί έχουν μαζευτεί και άλλες υποθέσεις, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, γιατί, συγγνώμη, δεν φταίει η αρχή γι' αυτό. Το γεγονός ότι περιμένουν οι άνθρωποι από τον Ιούνιο ή από τον Ιούλιο να τους δώσουν κανονισμούς για να δουλέψουν και δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί δεν έχουν κανονισμούς. Συγγνώμη. Σωστό. Η αρχή θα κριθεί εκ του αποτελέσματος όταν και εφόσον έχει όλα τα εργαλεία μπροστά της και θα πρέπει να πάρει και αυτή άρα, τα δικά. Άρα, ο κύριος Μαυρογιάννης κατήγγειλε. Έκανε καταγγελία. Αυτή η συζήτηση, αγαπητή Κατερίνα, είναι εντελώς χωρίς περιεχόμενο και να πω γιατί και χωρίς ουσία. Ο κ. Μαυρογιάννης, για να κάνει κάποιος καταγγελία, ναι, πρέπει να έχει και στοιχεία. Όταν κάνεις καταγγελία, αντίληψε. Έχω αυτά τα στοιχεία, κύριε, και κάνω καταγγελία. Σωστό. Ναι. Εντάξει, αυτό λέει λογική. Δεν ξέρω. Αυτό λέει δεν λογική. Είμαι νομικός. Ότι κάποιος έχει στοιχεία και κάνει καταγγελία. Ο κ. Μαυρογιάννης τι λέει? Εδώ σε αυτό το βιβλίο καταγράφονται κάποια στοιχεία, καταγράφονται κάποια ισχυρισμοί, μάλιστα, καταγράφονται αυτά. Και κύριε, θεωρώ ότι πρέπει να ενεργήσετε αυτεπάγγελτα όπως ορίζει και ο νόμος σας. Άρα τα ανέφερε έτσι, ουσιαστικά. Τα ανέφερε. Ναι, ναι. Έκανε αναφορά. Ακριβώς. Υπάρχουν εδώ και στην επιστολή, αυτό λέγαμε, ότι υπάρχουν σε σχέση με Ρώσο, ολιγάρχη, ναι, και ναι, τη διασύνη. Ναι, ναι, αυτό ναι, το ναι, λέγαμε. Ναι. Ότι υπάρχουν εδώ κάποια στοιχεία, μάλιστα, τα οποία θεωρούμε, στη δική μας αντίληψη, ναι, 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 ότι χρήζουν διερεύνησης από εσάς αυτεπάγγελτα για να μπορέσουν να φύγουν οι σκιές. Αυτό είναι, δεν προδικάζουμε, δεν δικάζουμε, δεν απορρίπτουμε το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά πρέπει να φύγουν οι σκιές. Και επειδή σε αυτό το βιβλίο, εντάξει, να ξεκαθαρίσω, δεν μιλάμε εκεί που υπάρχουν εκτιμήσεις ή απόψεις. Μιλάμε για εκεί που παρατίθενται συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά είναι που πρέπει να ερευνηθούν και αυτά είναι που ζητήσαμε και επαναλαμβάνω εμείς. Ούτε τη δουλειά της αρχής θα κάνουμε, ούτε της νομικής υπηρεσίας, ούτε της αστυνομίας, ούτε και έχουμε εμείς στοιχεία. Ο κ. Μαυρογιάννης, όπως όλοι οι πολίτες διάβασαν αυτό το βιβλίο, θα μπορούσε οποιοδήποτε ή ανώνυμα, ή γιατί η αρχή αυτό κάνει. Ενώ μπορεί να δεχτεί και ανώνυμες καταγγελίες και μέσω whistleblowers, ενώ και μέσω τρίτων, ναι, 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 και να δεχτεί και ενώ επιστολή. Εμείς, ο κ. Μαυρογιάννης αυτό έκανε. Λέει ότι εγώ ο ίδιος έχω χρέος να. Όχι να υποδείξω, αλλά να ζητήσω από την αρχή να το δει αυτό και να αναλάβει αυτεπάγγελτα να διερευνήσει τους ισχυρισμούς για να μην υπάρχουν οποιασδήποτε σκιές. Και ο ίδιος χθες στη συνάντηση του με την αρχή τους ξεκαθάρισε ότι όταν αναλάβει την κυβέρνηση θα στηρίξει με κάθε τρόπο την αρχή με όποια μέσα χρειάζονται για να μπορεί, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά για όλες τις υποθέσεις που έχουν ενώπιον τους, να κάνουν την έρευνα. Και αν μου επιτρέψετε, θα θυμίσω ακόμα κάτι, ναι, που έχει να κάνει και με τον ίδιο τον κύριο Μαυρογιάννη και με το ήθος και με το ύφος. Όταν ο κύριος Δημητριάδης στις αρχές αυτής της προκλογικής εκστρατείας, ναι, ναι, είχε αφήσει ένα ισχυρισμό για τον
κύριο Μαυρογιάννη μια υπόνοια ότι τότε έπαιρνε διπλωμισία, κάτι σε σχέση με τις απολαβές του. Αυτό είχε γίνει το καλοκαίρι του 22. Ο κύριος Μαυρογιάννης τι έκανε τότε? Ζήτησε από το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας, τη Γενική Λογίστρια, να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία και από το Γενικό Ελεγχτή να ελέγξει κατά πόσον υπήρχε οτιδήποτε μεμπτό σε σχέση κύριος με τις καταγγελίες. Κύριος Μαυρογιάννης, τι λέει για αυτή την ιστορία που ξέσπασε δημόσια μεταξύ της κυρίας Αριστοτέλους και της νομικής υπηρεσίας, μιας και σας έχω εδώ, κύριε Φιλοθέου? Αυτό είναι ακόμα ένα ενδεικτικό, αν θέλετε, το τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί στην Κύπρο. Και επειδή είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή και δεν θα ήθελα να πω στην ουσία της υπόθεσης, να πω απλά ότι αυτή τη στιγμή συγκρούονται η νομική υπηρεσία με τη διεύθυνση των φυλακών, με την αστυνομία και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι τέσσερις κορυφαίοι θεσμοί της χώρας που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια μας, δηλαδή που είναι έτσι σε αυτούς που θα έπρεπε να νιώθουμε μια ασφάλεια, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε σύγκρουση και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά πώς πρέπει να νιώθουμε. Είναι αυτά που βλέπουν και οι πολίτες και, αν θέλετε, και αγαναχτούν και απαξιώνουν περισσότερο. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε μια χώρα κανονική, σε ένα κράτος δικαίου. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να γίνουν και οι παρεμβάσεις για να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη κατά τρόπο όσο πιο, αν θέλετε, δίκαιο. Να επισημάνουμε το εξής. Εδώ βλέπουμε κυρίως από την νομική υπηρεσία, και αυτό απλώς να το καταγράψουμε. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, ενώ για άλλο πόρισμα λένε δεν μπορούμε να το δώσουμε στη δημοσιότητα, για παράδειγμα το πόρισμα Εμιλιανίδη, το μελετάνε εδώ και μερικούς μήνες, το τελευταίο πόρισμα αμέσως δόθηκε, βγήκε ανακοίνωση. Δηλαδή, υπάρχει, έτσι, αν θέλετε, εδώ αφήνονται κάποιες. Υπάρχουν σκιές ως προς τον τρόπο που τυχάνει η διαχείριση. Και από τις δύο πλευρές, αλλά υπάρχει από τις δύο. Μία διάθεση η οποία δεν έπρεπε να ήταν δημόσια. Δεν έπρεπε ο ένας. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό. Αν ήμουν, θα έλεγα κι άλλα, αλλά δεν είμαι εγώ εκεί. Είναι πολύ σοβαρό, γι' αυτό και εγώ δεν θέλω να πω στην ουσία. Αλλά είναι και αυτό ενδεικτικό του τρόπου που λειτουργούν σήμερα οι θεσμοί. Κύριε Φιλοθέου, μου ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.